Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα πρωινό περπάτημα στο καταφύγιο στο Παλούκι. Στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκουμε προ-20ετίας. Έχω επανειλημμένα παρέμβει για το συγκεκριμένο χώρο, καθώς ακόμη και για τη λειτουργία του καταφυγίου. Σήμερα διαπιστώνω ότι πραγματικά δεν υπάρχει και πάλι ούτε μία βάρκα μέσα, όπως βλέπουν όλοι και όπως παρακολουθούμε όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά εδώ και χρόνια. Δυστυχώς έχω παρέμβει επανειλημμένα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ως Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά πέραν αυτού από εδώ και 20 χρόνια περίπου ασχολούμαι στο χώρο αυτό και έχω τονίσει επανειλημμένα το τι συμβαίνει και το τι έχουν πράξει οι δημοτικές αρχές έως σήμερα. Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητέ κύριε Λιμπέρη, είναι ένα από τα έργα σας και αυτό. Δυστυχώς, παρά τα ψέματα που λέτε επανειλημμένα στους πολίτες και κυρίως στους ψαράδες, μέχρι σήμερα ειδού μία κατασκευή σας. Και αυτή λάθος κατασκευασμένη, ενώ δόθηκαν εκατομμύρια και για αυτό το έργο, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Σήμερα επαναλάβατε ότι δόθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για το καταφύγιο του Παλουκίου. Δυστυχώς και πάλι ψέματα. Και το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί τα χρήματα αυτά και πάλι διατίθενται για μελέτες. Γι' αυτό, όπως σας είχα πει, εάν φτιάξουμε μία βιβλιοθήκη στην Αμαλιάδα, θα γεμίσουμε από μελέτες χωρίς έργα προς διάθεση στους πολίτες. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε και να κλείσει όλη αυτή η ιστορία έως σήμερα, να κλείσει κοροϊδία, να κλείσει από κάθε έναν ναι, ο οποίος είτε είναι αρμόδιος είτε ασχολείται με τον χώρο αυτόν, να μπουν τα πράγματα σε μία στέρεα βάση και να κατασκευαστεί ένα έργο λειτουργικό για το μέλλον και του καταφυγίου μας εδώ, της περιοχής, αλλά και του Δήμου μας.